Αναμενόμενη ήταν η εικόνα των αποτελεσμάτων στην Πολυτεχνική Σχολή της Ξάντης για τις φοιτητικές εκλογές μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στον Ιαίο Σύλλογο. Η κατάσταση της έδρας παρέμεινε αμετάβλητη με τις αριστερές δυνάμεις να κρατάνε την πλειοψηφία. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, πτώση κατέγραψε η ΣΠΑΣ, ενώ φέτος, αντίθετα με πέρσι, υπήρξε ανεπαίσθητη μείωση για ΠΚΣ και ΕΑΚ, με την αριστερή ενότητα να περνάει τελικά την ΕΑΚ για πρώτη φορά. Αξίζει να δούμε με έναν τρόπο ότι τόσο η πτώση της ΠΑΣ, όσο και η πτώση της ΔΑΠ σε πανελλαδικό επίπεδο δείχνει με έναν τρόπο ότι οι φοιτητές αντιδρούν στην κατάσταση, ας πούμε, που έχει διαμορφώσει το μνημόνιο στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, που μας ετοιμάζουν με βάση το νομοσχέδιο και μια, ας πούμε, αντίωση στα πράγματα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους, είτε είναι η απειλή, ας πούμε, της διαγραφής, είτε είναι, πώς λένε, το φαγητό που τελειώνει στη λέσχη, είτε το κόψιμο, ας πούμε, της παροχής των συγγραμμάτων. Νομίζουμε ότι το βασικό συμπέρασμα από τις φετινές εκλογές είναι ότι η γενιά μας πρέπει, ας πούμε, να μπει σε θέση μάχης για αυτά που θα ακολουθήσουν. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια, ας πούμε, στα πράγματα που θα δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Φέτος είδαμε την άνοδο της αριστερής ενότητας. Δυστυχώς συνολικά η αριστερά δεν ανέβηκε. Ωστόσο, η αριστερή ενότητα με την καθημερινή της παρέμβαση στις σχολές και με τη συμμετοχή της στις συλλογικές διαδικασίες κατάφερε να ξεπεράσει τα περσινά της ποσοστά. Μέσα στην τελευταία χρονιά προσπαθήσαμε ιδιαίτερα, συμμετείχαμε τόσο στις συνελεύσεις μας όπου προσπαθήσαμε να βγάλουμε αγωνιστικές αποφάσεις και να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, κάτι που είδαμε ότι εκτίμησε και ο Φοιτητικός Σύλλογος και το Φοιτητικό συγκεκριμένα. Και έτσι λοιπόν ψήφισε αριστερά, ψήφισε την αριστερή ενότητα για να ξαναζωντανέψει τους φοιτητικούς συλλόγους και να δώσουμε μια πνοή πιο αγωνιστική, μια πνοή στο Φοιτητικό Σύλλογο, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποφασίζουν για τις ίδιες τους τις ζωές και να διεκδικούν τα αυτονόητα. Αξιοσημείωτο είναι να τονίσουμε πως ήταν η επίδοση των αγωνιστικών κινήσεων στη δεύτερη χρονιά συμμετοχής τους, καθώς διπλασίασαν τις ψήφους τους σε σχέση με πέρυσι.